περίπατο ομολογώ ότι δεν ήθελα να τον κάνω ποτέ. Ένας περίπατος ανάμεσα στα κεριά, στις φωτογραφίες και στις αφιερώσεις που έχουν αφήσει τραγικές οικογένειες εδώ στην Προμενάντε Ζακλέ, πάνω από την παραλία, για αυτούς που χάθηκαν από το λευκό φορτηγό με τον μουσουλμάνο φανατικό, αυτόν τον τρελό. Όπως βλέπετε όλοι σας, άλλοι έχουν αφήσει κουκλάκια για τα παιδάκια που χάθηκαν, που σκοτώθηκαν. Άλλοι μαζί με τα κεριά και τα λουλούδια έχουν αφήσει φωτογραφίες και αφιερώσεις σε αυτούς που χάθηκαν ή μηνύματα εναντίον της τρομοκρατίας. Η ζωή, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει επανέλθει κανονικά εδώ στην οικιά, στο μεγαλύτερο τουριστικό θέατρο της Γαλλίας, στην Κιανή Ακτή. Λίγα μέτρα πιο κάτω, εκατοντάδες άνθρωποι χαίρονται τη θάλασσα, κάνουν τις διακοπές τους. Σιγά σιγά η πόλη επανέρχεται πλήρως, αν θέλετε, και χωρίς, θα έλεγα, ειδικά μέτρα ασφαλείας, στον κανονικό ρυθμό της. Εδώ βλέπετε σημειώματα που έχουν αφήσει για τους ανθρώπους που χάθηκαν κάθε οικογένεια. Οι συγγενείς έχουν γράψει κάτι για αυτό είναι που βρήκε τραγικό θάνατο. Πρέπει να σας πω ότι την ημέρα εκείνη που οι Γάλλοι γιόρταζαν την Επανάσταση, γιόρταζαν την πτώση της Βαστήλης, εδώ ήταν οι χιλιάδες άνθρωποι, έπεφταν πυροτεχνήματα, το ξέρετε ήδη. Δεν σας κρύβω ότι τις προηγούμενες ημέρες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι εδώ στις καφετέριες που είναι πίσω έβλεπαν σε μεγάλες τηλεοράσεις τους αγώνες του Euro. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Πολλούς από τους αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Euro τους είδα εδώ στην Προμενάντε Ζακλέ. Έφυγα την παραμονή, έφυγα από τη Γαλλία, έφυγα από την Γαλλία την παραμονή του μεγάλου τρομοκρατικού πρωταθλήματος. Και το λέω αυτό σήμερα επειδή πολύ με ξύπνησαν. Ή αν ήμουν ανάμεσα σε αυτούς που γιόρταζα εδώ στην καρδιά της Αιγής. Όπως βλέπετε, εδώ στα φωτογραφία, μια ρωσίδα, νεαρή κοπέλα, μια κούκλα, έχασε και αυτή τη ζωή της. Οι συγγενείς και οι φίλοι της έχουν αφήσει λουλούδια, έχουν αφήσει μικρές κούκλες. Όπως βλέπετε, παντού υπάρχουν αφιερώσεις κατά της τρομοκρατίας, κατά του τρόμου και το σύνθημα δικαιοσύνη ισότης αδελφών της υπάρχει παντού. Το γαλλικό μήνυμα της Επανάστασης, της Γαλλικής Επανάστασης. Σημαίες γαλλικές, πολλά κουκλάκια, πολλά παιχνίδια για τα παιδιά που χάθηκαν εκείνη τη νύχτα. Δεν είναι απλά ένα μέρος που σε κάνει να δακρύνεις. Δεν είναι απλά ένα μέρος που σου διηγείται την ψυχή, την οργή,